Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά τον Υπουργό Τουρισμού, λίγος τουρισμός, παιδιά. Πολύς τουρισμός. Ναι, να ανοίξει, Μήλο θα πάμε. Να ανοίξει πάλι Μήλο. Το ματάκι μας σε ένα πολύ ωραίο σημείο της χώρας. Θα βρούμε τον κύριο Μιχάλη Βαμβακάρη, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου, και τον βλέπουμε εκεί στη Μήλο. Καλημέρα, κύριε Βαμβακάρη. Καλή σας ημέρα. Σε πάνω στη θάλασσα. Κύριε Τσούνο, κύριε Κούτρα, καλημέρα σας από τη Μήλο, από το νησί Φαινόμενο. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Πώς πάει, έχετε εικόνα για την κίνηση στο νησί τώρα από την 1η Ιουλίου, πού θα ξεκινήσει ο τουρισμός? Αρχικά να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, χαρά μας. Οι κρατήσεις έχουν αρχίσει ήδη στο νησί. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε Έλληνες επισκέπτες. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά ευελπιστούμε ότι από 1η Ιουλίου θα υπάρχει και κόσμος από το εξωτερικό, ο οποίος θα μας επισκεφτεί. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κρατήσεις. Πιστεύουμε ότι προς το τέλος του, πλησιάζουμε το τέλος του μήνα, ότι θα είναι καλύτερη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι είχατε καλομάθει στη Μήλο τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έβρισκε δωμάτιο για το νησί, ούτε για δείγμα. Εκεί βρίσκεστε σε ένα υπέροχο σημείο, όχι μόνο της Μήλου, του πλανήτη, θα έλεγα εγώ. Πραγματικά είναι απίθανο σημείο στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεστε. Εδώ βρισκόμαστε μοναδικό. Στο κλίμα. Mm-hmm. Που είναι ένα από τα γραφικά ψαροχώρια του νησιού. Βλέπετε πίσω μου τα παραδοσιακά τα σύρματα που λέμε. Ναι. Κάτω είναι τα σπίτια των ψαράδων που λέμε εμείς, που βάζουμε τις βάρκες μας μέσα το χειμώνα, και πάνω είναι τα σπιτάκια τα οποία μένουν οι ψαράδες όταν γυρίζουν από το ψάρεμα. Να πω αρχικά ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι η Μήλος τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι και φέτος θα έχουμε. Μακάρι. Να πω ότι το νησί απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, δεν κάνουμε διακρίσεις σε Έλληνες ή ξένους. Προφανώς. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας τιμάει με την παρουσία του και Έλληνες κάθε χρόνο στο νησί. Η Μήλος έχει φανατικούς. Η Μήλος έχει φανατικούς. Απλώς το πρόβλημα καλύτερα, ήταν πάντα με τη Μήλο, ότι έψαχνες να βρεις δωμάτιο Ιούλιο-Αύγουστο, δεν έβρισκες με τίποτα, μιλάμε. Λοιπόν, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όποιος έρχεται στο νησί το ερωτεύεται, οπότε... Είναι φανταστικός προορισμός. Πραγματικά είναι φανταστικός προορισμός. Άρα όσοι είναι ερωτευμένοι θα το επιλέξουν και φέτος. Και είναι και σε σημείο που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και σύντομες εκδρομές και σε άλλα νησιά. Ναι. Πραγματικά είναι πανέμορφος προορισμός η Μήλος. Mm-hmm. Ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταδώσατε. Να είστε καλά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας επισκεφτεί. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Έχουμε ακολουθήσει πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία μας έχουν αναρτήσει. Είμαστε έτοιμοι. Η Μήλος είναι ασφαλής προορισμός. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας επισκεφτεί και εσάς βέβαια να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Εσείς θα μας τιμήσετε εκεί στο νησί. Με τη φιλοξενία σας. Να ρωτήσω κάτι. Γάλλοι έρχονται φέτος, γιατί έχουν μια αγάπη εκεί για το νησί οι Γάλλοι. Πώς πάνε οι κρατήσεις? Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις από Γάλλους, όπως και από Ιταλούς, γιατί κάθε χρόνο μας τιμάνε με την παρουσία τους στο νησί. Οπότε και φέτος, όταν καταφέρουν με το καλό να ταξιδέψουν, σίγουρα θα έρθουν στη Μήλο. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μόνιμες κατοικίες πλέον στο νησί. Οπότε έτσι. Θα έρθουν και εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα μας επισκεφτούν. Λοιπόν, την αγάπη μας, δώστε μας και μια εικόνα από τη θάλασσα ακόμα, για να φύγουμε έτσι εδώ, ο κύριος όμορφα. Έχει το κινητό να κλείσουμε μια εικόνα από τη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει στη Μήλο, να καταλάβει τι σημαίνει φιλοξενία και να απολαύσει πάνω από 75 παραλίες που έχει το νησί. Λοιπόν, αυτό κλείσαμε. Έρχεται ο κύριος Λέγκας για τη συνέχεια. Α, όχι, έχουμε συνέχεια. Όχι, έχουμε ακόμα. Παιδιά, έχουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε εδώ στο τραπέζι μας. Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης από τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ πού κόλλησες εκεί? Σου λέει, έλα. Τέλειωσαν οι παραλίες τώρα. Τώρα θα γυρίσουμε στα άλλα. Και στον κύριο Γιάννη Αμανατίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει διασυνδέσεις και επαφές με τη Μήλο. Κάτι ξέρει πριν. Τώρα, κύριε Αμανατίδη, έχουμε διασυνδέσεις και επαφές με όλη την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αγαπάμε την χώρα πάρα πολύ. Και όπως είδαμε εκεί σε αυτή την παραλία, έχει και πολύ ωραία μαγαζιά. Και την εκλογική περιφέρεια και των δύο αγαπάμε πάρα πολύ. Το γνωρίζετε. Και είναι και εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλετε να προωθήσετε τις ελληνικές παραλίες και τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.